επαγγελματίες και εμείς προσωπικά θέλουμε ο δρόμος να είναι ελεύθερος, να μπορεί ο κόσμος να περπατάει, να ψωνίζει, να κοιτάει τα καταστήματα και να μην χρειαστεί να μπουν παρτέρια. Εντάξει, τουλάχιστον να σε ενημερώσω ότι σε αυτό το πρόγραμμα που είναι στο 1.800.000 σε μια επιτόπια σύσκεψη στην περιοχή του Αγίου Νικολάου προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας επαγγελματίες της περιοχής με την συμμετοχή μελών του Εμπορικού Συλλόγου, του Προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν προτάσεις των επαγγελματιών που θα συμπληρώσουν το σχέδιο που έχει εκπονήσει ο Δήμος Καβάλας για το λεγόμενο Open Mall. 250.000. Που το διαχειρίζεται το επιμελητήριο ουσιαστικά μαζί σας. Το Open Mall βρέθηκε στο επίκεντρο της επιτόπιας συνάντησης που πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες του Αγίου Νικολάου, παρουσία και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκου Δέμπα, μελών του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας και φυσικά εκπροσωπώντας το Δήμο Καβάλας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Ιακωβίδης. Αυτό που ουσιαστικά ζητούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι να υπάρχει ένας διάδρομος στα στενά του Αγίου Νικολάου, προκειμένου ο κόσμος να περνά και να κάθεται στα καταστήματα. Νομίζω είναι, αν και είναι δύσκολο η καιρή, θα έλεγα, λόγω κορονοϊού και καραντίνας, η επιθυμία μας ήταν να βρισκόμασταν σήμερα στο χώρο του επιμελητηρίου, όπου θα παρουσιάζαμε τα πρώτα σχέδια που έχουν ήδη εκπονηθεί για την παρέμβαση που πρόκειται να γίνει στο χώρο του Αγίου Νικολάου, που είναι η περιοχή παρέμβασης για τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου. Είπαμε έστω σιγά σιγά με κάποιες επαγγελματίες να βρισκόμαστε. Ξεκινήσαμε με τους δρόμους Σπετσών, Ψαρών, βέβαια έχουν έρθει και άλλοι επαγγελματίες, να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση, μια διαβούλευση και πραγματικά στο τέλος να καταλήξουμε ότι αυτά τα οποία προτείνει το σχέδιο που έχει εκπονήσει ο Δήμος και αυτά τα οποία συμφωνεί και το Επιμελητήριο και Εμπορικός Σύλλογος να γίνουν αποδεκτά και από τις επιχειρηματίες, έτσι ώστε με την καινούργια χρονιά να αρχίσει η υλοποίηση αυτών. Ακούμε τις προτάσεις, ακούμε αν υπάρχουν αντιρρήσεις και στο τέλος εκτιμώ ότι επειδή είναι μια μεγάλη παρέμβαση, ένα πρόγραμμα που ξεπερνάει το 1.800.000 ευρώ, πρέπει να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία, αυτή η περιοχή να αναβαθμιστεί. Ήδη βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, παρουσιάζει μια μεγάλη προσέλκυση επενδύσεων, κυρίως στο χώρο εστίασης. Αλλά θα πρέπει να την ομορφαίνουμε, να την κάνουμε προσβάσιμη, να ενημερώσουμε τον κόσμο και τους επισκέπτες πώς λειτουργεί αυτή η περιοχή. Κυρίως είναι για να πάρουμε θέσεις υπέρ ή κατά αυτών που θα παρουσιαστούν. Μη θεωρείτε τίποτε δεδομένο. Είμαστε στο μηδέν, αν θέλετε, για να εκφραστούν όλες οι απόψεις. Η πρόταση υπάρχει για να την κρίνουμε. Εντάξει, να την δούμε και δεν το ξανασυζητήσουμε. Εμείς είναι για να την κρίνουμε η πρόταση. Σύμφωνα με τον γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, αυτό που θέλουν οι επιχειρηματίες στον Άγιο Νικόλαο είναι να υπάρχει ελεύθερος χώρος για την προσέλευση του κόσμου, χωρίς περικοπές στους χώρους που εκμεταλλεύονται τα καταστήματα εστίασης για τα τραπεζοκαθίσματά τους και φυσικά χωρίς να δημιουργείται συνωστισμός. Την προηγούμενη εβδομάδα, ως Εμπορικός Σύλλογος, προσκληθήκαμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να μας γίνει μια πρώτη παρουσίαση του προγράμματος Open Mall που θα γίνει στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και στους δρόμους γύρω από αυτόν. Επειδή προέκυψαν κάποια θεματάκια τα οποία ήταν καλό και κρίναμε σωστό ως διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου να διαβουλευτούν με τους καταστηματάρχες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητήσαμε από το Δήμο Καβάλας σήμερα Δευτέρα στις 11 η ώρα το πρωί παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιακών παραγόντων που χειρίζονται το πρόγραμμα, προκειμένου να γίνει μια επιτόπια συνάντηση, έτσι ώστε να εκφράσει ο καθένας τα ζητούμενά του και να δούμε πώς μπορεί να δοθεί μια λύση, έτσι ώστε το πρόγραμμα να προχωρήσει και να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Ακούστηκαν διάφορα από συναδέλφους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εδώ στους γύρω δρόμους. Συγκεκριμένα είναι ο δρόμος εδώ στην οδό Σπετσών και ο ακριβώς από πίσω, οι οποίοι είναι και οι δρόμοι που έχουν το μεγαλύτερο φάρδος. Εδώ υπήρχαν κάποιες σκέψεις για να μπουν κάποια παρτέρια και η διοίκηση του Δήμου έκρινε ότι θα έπρεπε να διαβουλευτεί με τους επαγγελματίες προκειμένου να δουν αν αυτά τα παρτέρια πρέπει να μπουν ή όχι. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να ζητούν και οι επαγγελματίες καταστημάτων που δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης. Ανοιχτοί δρόμοι. Χαιρόμαστε όλοι για την εστίαση, αλλά υπάρχει και το εξής. Αν έρθουν